1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τη ματέωση των εορταστικών εκδηλώσεων και τη χρήση μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διπλές σε σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί που ταξιδεύουν θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικά τεστ σε συγκεκριμένες ημέρες μετά την άφιξη ή την επιστροφή τους. Μετά τα Χριστούγεννα θα γίνει η επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης στις χώρες και η ανακοίνωση περαιτέρων μέτρων αν χρειαστεί. Αναλυτικά από αύριο το πρωί στις 6, 24 Δεκεμβρίου. Η μάσκα είναι υποχρεωτική και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους, στους ανοιχτούς χώρους εστίασης και στα γυμναστήρια. Στα σούπερ μάρκετ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας N95. Απαγορεύονται οι εκδηλώσεις Χριστουγέννων πρωτοχρονιάς. Οι ταξιδιώτες που θα μπαίνουν στην Ελλάδα με PCR test θα υποχρεούνται να το επαναλαμβάνουν τη δεύτερη μέρα από την άφιξή τους και την τρίτη ημέρα. Παραμένει ισχυρή σύσταση για self-test πριν από κάθε έξοδο. Από τις 3 Ιανουαρίου θα υπάρξουν νέα μέτρα περιοριστικά που θα αφορούν στο ωράριο, στη διασκέδαση, στις αθλητικές εκδηλώσεις, την τηλεργασία, αλλά και γενικότερα μέτρα που θα αφορούν δραστηριότητες που δεν είναι αναγκαίες. Όλα αυτά θα αποσαφινιστούν στις 27 Δεκεμβρίου, όπως τουλάχιστον είπε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Πλεύρης. Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι δεν υπάρχει σκέψη να επιστρέψουν τα SMS, ενώ τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά και θα εξεταστεί αν θα αναθεωρηθεί το πρωτόκολλο για τα κρούσματα κορονοϊού. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για την αντιμετώπιση της παραλλαγής Ομικρόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς πανικό και χωρίς εφησυχασμούς. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Είπε ότι τα νέα μέτρα δεν περιλαμβάνουν καθολικούς περιορισμούς και lockdown, αλλά αποτελούν αναγκαίες προσαρμογές στην υφιστάμενη κυβερνητική στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται. Σε ερώτηση για τα γήπεδα, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε την εισήγηση των ειδικών για αγώνες χωρίς θεατές από 3 Ιανουαρίου και για 15 ημέρες. Σε ανακοίνωσή του στη συνέχεια, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα μέτρα σημειώνει μεταξύ άλλων: η σημερινή εμφάνιση του Υπουργού Υγείας για την ανακοίνωση νέων μέτρων επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εκτός υγειονομικής πραγματικότητας, επιδεικνύοντας εγκληματικά αντανακλαστικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για το 5ο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας. Όλη η Ευρώπη είναι σε συναγερμό και παίρνει μέτρα. Τα νοσοκομεία της χώρας καταραίουν εδώ και 3 μήνες. Ασθενείς πεθαίνουν σε ράτζα, περιμένοντας μία ΜΕΘ. Και ο κύριος Μητσοτάκης πετάει χαρταετό και ανακοινώνει πως θα λάβει μέτρα από 3 Ιανουαρίου. Και μέχρι τότε φοράτε μάσκα και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Και συνεχίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για τελευταία φορά τον καλούμε να πάρει άμεσα μέτρα που θα αποτρέψουν νέες εκατόμπες νεκρών και ακόμα ένα καταστροφικό lockdown μετά τις γιορτές. Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της αναστολής των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί, το οποίο εφαρμόστηκε το Σεπτέμβρη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Αφορά γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας. Οι υγειονομικοί καλούνται να πάρουν μια απόφαση αν θα εμβολιαστούν στο τρίμηνο ή ιδάλλως θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός συστήματος υγείας, είπε χαρακτηριστικά. Το Υπουργείο πιστεύει ότι 6.000 υγειονομικοί δεν είναι χρήσιμοι στον χώρο της υγείας. Ευθύνες της πολιτείας τις μεταθέτει στους πολίτες. Συνεχίζει στη γραμμή υποστελέχωσης των νοσοκομείων, σχολιάζει στον 984. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, Δημήτρης Βρυσαλής. Αναφορικά με την τροπολογία περί ασπίδας προστασίας των υγειονομικών από τις μηνύσεις των αρνητών, σχολίασε πως αυτή λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας της ίδιας της κυβέρνησης για τη λάθος διαχείρισή της μέχρι σήμερα στα της πανδημίας. Στα 5.641 ήταν χθες τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων τα 326 στην Κρήτη, 115 στο Ηράκλειο, 6 στο Λασίθι, 56 στο Ρέθυμνο και 149 στα Χανιά. Τη διάθεση του ποσού ύψους 2.503.250 ευρώ που συγκεντρώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό από πληρωμής εκτάκτων δαπανών από δωρεές για την στήριξη 4 στοχευμένων δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση και πρόληψη των συνεπειών της πανδημίας, ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας και Υγείας Θάνος Πλεύρης.
Πέντε κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου αδυνατούν να πραγματοποιήσουν χειρουργία, ή στα τη έκκληση απευθύνουν οι γιατροί του νοσοκομείου προς τη διοίκηση του Ιδρύματος. Μετά από 2 χρόνια διεξαγωγής σχεδόν μόνο έκτακτων χειρουργικών επεμβάσεων, την ανάγκη να ανοίξει άμεσα και η δεύτερη χειρουργική αίθουσα εκφράζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, με αφορμή την δυσαρέσκεια που εισπράττουν συγκεκριμένα από τους ίδιους τους ασθενείς. Αύριο αναμένεται να γίνει ουσιαστικά ο έλεγχος για τις επιδοτήσεις. Απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι είναι οι παραγωγοί στην πλειοψηφία τους για τα ποσά που έλαβαν. Εκατοντάδες όλοι όσοι δεν είδαν ούτε ευρώ στο λογαριασμό τους. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, μιλώντας τον 984, διευκρίνησε πως με το άνοιγμα του συστήματος, μετά την ολοκλήρωση της πίστωσης των χρημάτων σήμερα, πως θα μπορεί να ελεγχθεί τι ποσό πήρε ο καθένας ενδιαφερόμενος και αν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όπως επίσης και αν έγινε η διόρθωση των λαθών. Ευχήθηκε πίσω από όλα αυτά να μην υπάρχουν σκοπιμότητες για να δοθούν τα χρήματα που κόβουν σε παραγωγούς του καναπέ άλλων περιοχών της χώρας και για προϊόντα που δεν παράγουν, όπως η τυρά ή η ψυχανθή, προφανώς για ψηφοθερικούς λόγους. Κάλεσε παράλληλα τον παραγωγικό κόσμο της Κρήτης να είναι ενωμένος, καθώς οι υποσχέσεις περί διόρθωσης του ΑΤΑΚ αλλά και των δασικών χαρτών δεν τηρήθηκαν, καθώς τα δασαρχεία κατέθεσαν στα κτηματογραφικά γραφεία τους αρχικούς τους χάρτες. Όσον αφορά στην εξωτική αποζημίωση, οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την εν λόγω πληρωμή τις πρώτες εργάσιμες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη με Τετάρτη, 28 και 29 του μήνα αντίστοιχα. Άνω του 8% θέτει τον πύχη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στο 5% υπολογίζει την αύξηση του ΟΑΕΠ το 2022. Παράλληλα όμως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες από το ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό και την εξέλιξη της πανδημίας. Σημαντική ετήσια αύξηση κόστου σημειώνεται στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ενερχόμενο μεταξύ 9,3% και 18,5% ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε τραπεζιού, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ. Η εκτίμηση του κόστους κυμαίνεται από 82,56 έως 113,90 ευρώ σύμφωνα με την έρευνα. Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκονται τα τυποποιημένα γλυκά. Παραμένουν υψηλές οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης. Η ακρίβεια αροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών και άλλαξε τις συνήθειές μας, αναφέρει στον 984 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ Γιάννης Μαυράκης, καθώς πάμε συχνότερα στα πρατήρια βάζοντας βενζίνη μόνο για τις άμεσες μετακινήσεις μας. Λιγότερη και η ποσότητα του πετρελαίου που παραγγέλνουμε, αλλά με την ζήτηση αυξημένη λόγω της αλλαγής του καιρού. Την ένταξη των εμπόρων στο πρόγραμμα ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των οφειλών τους. Ζητούν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ με αναφορά τους προς τους υπουργούς οικονομικών, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, καταθέτοντας την επιστολή της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Η Ομοσπονδία αιτείται να συμπεριληφθούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων, ακόμα και αυτές των 12 με 24 δόσεων που έχουν απολυστεί στη νέα ρύθμιση των 36 με 72 δόσεων και όχι μόνο οι οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι 8 στις 10 επιχειρήσεις της Κρήτης πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός επηρεάζει θετικά την προσπάθεια για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας, όπως καταγράφεται στα ενδιάμεσα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί ότι ο εμβολιασμός κατά της πανδημίας συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Υπογράφει και η σύμβαση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη και το Εθνικό Μητρό Υποδομών, που ως ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής πολιτείας είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους, προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις, όπως σημειώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου είναι ύψους 44,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε τροχιά, χωροταξικής πολεοδομικής οργάνωσης ετοιμάζεται να μπει η Κρήτη μέσω της εκπώνησης του πακέτου τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που καλύπτουν γεωγραφικά 37 δημοτικές ενότητες σε 14 δήμους του νησιού. Τα εν λόγω τοπικά σχέδια περιλαμβάνονται στην απόφαση χρηματοδότησης 128 συνολικά τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και 8 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων ανά τη χώρα που βγήκε ήδη σε ΦΕΚ. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα εκπονηθούν τοπικά πολεοδομικά σχέδια στους δήμους Γόρτινας για τις ενότητες Ρούβα Αγίας Βαρβάρας Κόφινα, Γόρτινας, Φεστού για την Πάκη Ζαρό και Μύρες, για τη Βιάνο, για την ενότητα της Βιάνου,
Δήμου Χερσονήσου για τις γούβες στη Χερσόνησο, την Επισκοπή και τα Μάλια, Ηρακλείου για τις δημοτικές ενότητες, Αλκαρνασσού, Ηρακλείου, Τεμένους, Γοργολαΐνη, Παλιανής και Αρχανών Αστερουσίων για τις ενότητες Αρχανών, Νίκου Καζαντζάκη και Αστερουσίων. Με απλή βεβαίωση μηχανικού και όχι υποχρεωτικά, με ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Όπως αναφέρεται, κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία δίνεται ευελιξία στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Υπογράφηκε η σύμβαση από την Ίδρυυση Ηρακλείου Αγίου Νικολάου για το φράγμα από Σελέμη μεταξύ ΟΑΚΑ και Εργολάβου. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που θα εκτελέσει ο ΟΑΚ, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τομέα της ίδρυυσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, προϋπολογισμού 571.000. Η χρηματοδότηση θα γίνει από εθνικούς πόρους, ενώ ο χρόνος εκτέλεσής του είναι 8 μήνες. Προχωράμε ικανοποιητικούς ρυθμούς στο έργο της ψηφιοποίησης του Ενετικού Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, με νεκρό ένα 29χρονο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το τροχαίο συνέβη στο Σύση, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε ελιά. Διοικητής τροχαίας Ηρακλείου στον 984, σώζει ζωές, ο σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι στενάχωρο από την άλλη να τον εφαρμόζεις μόνο όταν βλέπεις τροχονόμο. Στις τραγωδίες της ασφάλτου, τη μη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την ελλειπή συντήρηση του αυτοκινήτου μας και συνολικά την έλλειψη προνοητικότητας όλων μας, σημειώνει μιλώντας στον 984 ο κύριος Τέλειος Καρακώδης. Υπενθυμίζει ότι το τρέχον διάστημα επίσης η τροχιά θα βρίσκεται στο οδικό δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. 33 γραμμάρια κάναβης, μία αυτοσχέδια συσκευασία με 12 γραμμάρια κοκαίνης, γαριά ακριβίας, ένα κινητό τηλέφωνο και 100 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κατασχέθηκαν από την αστυνομία μετά από έρευνα στο σπίτι κατοίκου του Ηρακλείου. Αυξάνονται και οξύνονται τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, ανήλικοι ξυλοκοπούν συμμαθητές τους, προκαλούν ανυπολόγιστες υλικές ζημίες στο σχολικό περιβάλλον και στη συνέχεια αναρτούν στα social media βιντεάκια με την δράση τους. Τα στοιχεία τρομάζουν. Η ειδική της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, που λειτουργεί στο χαμόγελο του παιδιού, διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 2 υποθέσεις την ημέρα. Από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα, το χαμόγελο έχει δεχθεί 91 αιτήματα για παρέμβαση πρόληψης της βίας στα σχολεία, ενώ υπολογίζεται ότι το 27% των μαθητών έχει βιώσει εκφοβισμό. Κατά 30% αυξήθηκαν οι κλήσεις για ενδοοικογενειακή βία στις γραμμές SOS του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου το 2021, όπως ο συντονιστής έργων του Συνδέσμου Νίκος Σπετσίδης ενημέρωσε το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Μέρη Παχιαδάκη παρέδωσε στο βουλευτή και το πλαίσιο των προτάσεων που έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος. Εθελοντική μοδοσία το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. 5 το απόγευμα συγκεκριμένα με 8.30 το βράδυ. Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, ο Αιματοκρίτης. Την οριστική αναβολή των προεδρικών εκλογών στη Λιβύη ανακοίνωσε το Κοινοβούλιο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη υπονόησε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε Σερβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία υπέγραψαν οι ηγέτες των τριών χωρών. Πάνω από ένας τόνος κοκαίνης κατασχέθηκε μέσα στο 2021 ανάμεσα στους περίπου 103.000 ανθρώπους που συνελήφθησαν και παραπέφθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης στο Μαρόκο, οι 261 είναι αλλοδαποί. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο Θεόδωρος Βαρδινογέννη σήμερα δίνει τη ρεβάνς του κυπέλου μεταξύ Όφη και Άρη. Στο πρώτο παιχνίδι ο Άρης είχε κερδίσει με 3-1. Επίσης παίζουν σήμερα Ιωνικός Λαμία, Βόλος Παναθηναϊκός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τη φάση των 8 του κυπέλου Ελλάδας, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδιακού. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 3-1 της ΑΕΛ στην Τούμπα. Ο ΟΑΝ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση του κυπέλου μετά την ΙΤΑ με 5-0 από την αναγέννηση στην Καρδίτσα. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κριτικό για σήμερα, θερμοκρασία μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984.
Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.